«Παππού, εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω αξιωματικός και θα πολεμώ τους Ιταλούς». Το 8χρονο αγόρι, ακουμπισμένο στα γόνατα του παππού του, έσφιγγε με αποφασιστικότητα τις μικρές γροθιές του και είχε πάρει μια τέτοια έκφραση το βλέμμα του, λες και ο εχθρός βρισκόταν απέναντί του, λες κι είχε κιόλας το όπλο στο χέρι και τα γαλόνια στη στολή του. «Σ' αρέσει, Ανδρέα, ο πόλεμος?» «Θα του δείξω εγώ του Ιταλού», συνέχισε με την ίδια φόρα ο Ανδρέας. «Θα σκοτώσω πολλούς εγώ, παππού». «Ανδρέα, τον αγαπάς τον αδερφό σου, τον Γιάννη?» «Τον αγαπώ, παππού». «Θα ήθελες ποτέ να τον σκοτώσεις εσύ ο ίδιος?» Το παιδί άρχισε να μην τον καταλαβαίνει τον παππού. Αυτός μιλούσε για τους Ιταλούς. Εκείνους ήθελε να σκοτώσει. Τι σχέση είχε ο Γιάννης? Κοιτούσε απορριμμένο το παιδί. Ήξερε ο παππούς πως ποτέ δεν ήθελε να πάθει κακό ο Γιάννης τους. Θα σου πω, Ανδρέα, μια αληθινή ιστορία. Μια ιστορία που θα σε κάνει να καταλάβεις πως όταν πολεμάς, πολεμάς τα αδέλφια σου. Είτε Ιταλοί είναι, είτε Γερμανοί, είτε Έλληνες. Και παίζει πολλές φορές η μοίρα τέτοια παιχνίδια, ώστε να σκοτώνεις χωρίς να το καταλαβαίνεις εκείνον που σας γέννησε η ίδια μάνα, γιατί έτυχε να φορά τη στολή του εχθρού. Μάζεψε όλου του την προσοχή ο Ανδρέας. Ήξερε πως ο παππούς λέει όμορφες ιστορίες. Τις δύσκολες μέρες της κατοχής έμενε στη γειτονιά μας ένας Ιταλός στρατιώτης. Ήταν υποκόμος ενός Ιταλού αξιωματικού. Το όνομά του ήταν Κάρολος. Ένας σπάνιος άνθρωπος που η μεγάλη του καρδιά και το πάντα γελαστό πρόσωπό του μας έκαναν να τον αγαπήσουμε πολύ. Πώς τον αγαπούσαμε τον Κάρολο, και εκείνος μας αγαπούσε και ας ήταν Ιταλός. Όλοι όσοι τον γνώρισαν στη γειτονιά μας τον θυμούνται. Θυμούνται τον νέο που αγαπούσε τη μουσική, έπαιζε κιθάρα, τραγουδούσε όμορφα και μισούσε, πολύ μισούσε τον πόλεμο. Αγαπούσε τη ζωή και ήταν γεμάτο ζωντάνια. Στο ξαναλέω, Ανδρέα, κι εγώ τον αγαπούσα κι ας ήταν Ιταλός και πολύ μου στήχησε όταν έφυγε. Θυμάμαι πολλές φορές, πιτσιρί και εμείς τότε, μας μάζευε και μας μοίραζε εικονίτσες που του έστειλαν οι δικοί του από την Ιταλία. Μας έδινε πότε πότε και κανένα κομμάτι ψωμί να χορτάσουμε την πείνα μας. Ο Ανδρέας κρεμόταν από τα χείλη του παππού. Πολύ παράξενα του φαίνονταν όλα τούτα. Ένας Ιταλός καλός και τον αγαπούσαν. Είναι δυνατόν? Ύστερα, σαν πέρασε η μπόρα της κατοχής, ήρθαν στα χωριά μας Έλληνες στρατιώτες. Ένας από αυτούς, Ανδρόνικος λεγόταν, ήρθε μια μέρα στο σπίτι μας και ήθελε να δει τον πατέρα μου. Τους άκουσα που κουβέντιαζαν. «Ξέρω», είπε ο Ανδρόνικος, «πως στη γειτονιά σας έμενε κάποιος Ιταλός που λεγόταν Κάρολος και ήρθα να ρωτήσω, να μάθω πληροφορίες γι' αυτόν». Η φωνή του πρόδινε το μεγάλο ενδιαφέρον του για τον Κάρολο και σαν έμαθε πώς φέρθηκε και πώς έζησε ανάμεσά μας και πως ήταν σε όλους μας πολύ αγαπητός, βούρκωσε ο Ανδρόνικος και έβγαλε ένα στεναγμό ανακούφισης. Σκέφτηκα πως και εκείνος θα τον γνώρισε τον Κάρολο και τον είχε αγαπήσει όπως και εμείς. Ήρθε η σειρά του πατέρα μου να ρωτήσει πού τον ήξερε ο Ανδρόνικος τον Κάρολο. Ο Έλληνας στρατιώτης έμεινε λίγο σκεπτικός και ύστερα κοίταξε τον πατέρα μου. «Είμαι», είπε, «από ένα νησί των Δωδεκανήσων. Στο νησί αυτό ήταν πολλοί Ιταλοί. Οι γονείς μου είχαν 12 παιδιά και το μικρότερο, μόλις γεννήθηκε, το πήρε ένα ανδρόγυνο Ιταλόν που δεν είχε παιδιά και το υιοθέτησαν. Ύστερα έφυγαν για την Ιταλία. Από εκεί μας έγραφαν τα νέα του μικρού αδελφού μου που δεν έμαθε ποτέ πως ήταν Έλληνας. Αυτό το παιδί ήταν ο Κάρολος. Ο Κάρολος, Ανδρέα, που χωρίς να το ξέρει ότι ήταν Έλληνας, πολεμούσε τους Έλληνες, πολεμούσε τον αδερφό του, τον Ανδρόνικο και τα άλλα αδέρφια του. Κατάλαβες τώρα τι σχέση έχει ο Γιάννης μας? Μερικές φορές είμαστε τόσο αδέρφια με αυτούς που πολεμάμε, όσο δεν μπορεί να χωρέσει ο νους του ανθρώπου. Μα κι αν δεν μας γέννησε η ίδια μάνα, είμαστε αδέρφια γιατί μας έπλασε ο ίδιος Θεός». Κατέβασε το κεφάλι ο Ανδρέας. Ένιωσε με μιας να του πέφτουν τα γαλόνια και να του πάει στη μέση το σπαθί.